Για μία ακόμη φορά ο Έλληνας αστυνομικός καλείται να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση κατά της μάστιγας της πανδημίας αυτή του κορονοϊού. Για μία ακόμα φορά εμείς οι αστυνομικοί είμαστε στους δρόμους. Για μία ακόμα φορά υποστήκαμε την αναστολή των αδειών μας για να εφαρμοστούν τα μέτρα από όλο το αστυνομικό προσωπικό, ενώ σε άλλους φορείς και σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι εργάζονται με 50%, εμείς είμαστε όλοι στο πόδι. Τι να πω, θλίβομαι, γιατί δεν έχουν πάρθει ακόμα τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη της υγείας μας και της ασφάλειάς μας. Έχουμε προτείνει στο αρχηγείο κατά καιρούς τη χρήση plexiglass στα περιπολικά, στην περίπτωση που μεταφερθεί, συλληφθεί κάποιος ο οποίος είναι ύποπτος για COVID ή φορέας. Δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουμε ζητήσει στα γραφεία να τοποθετηθεί plexiglass όπως έχει τοποθετηθεί σε όλες τις υπηρεσίες. Ακόμα περιμένουμε. Ο αστυνομικός, από ό,τι βλέπετε, είναι πρώτος παντού. Είτε φυσικές καταστροφές, παραδείγματος χάρη στη Σάμο, που όλοι οι συνάδελφοι εργαστήκανε νυχθημερών για να βοηθήσουν τους πολίτες, στον Εύρο με το μεταναστευτικό, στα επεισόδια μπροστά, σε όλες τις παροχές πίσω. Και δεν θα έρθω να σας υπενθυμίσω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τον Μάρτιο, πότε ήταν, που είπε ότι θα επιληφθεί θα επιληφθεί προσωπικά για τους αστυνομικούς. Να σας υπενθυμίσω ότι περιμένουμε ένα βαθμολόγιο να ψηφιστεί. Δεν θέλουμε. Περιμένουμε να ψηφιστεί το επικίνδυνο και αθυγιεινό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποδειχθεί ότι η εργασία μας είναι επικίνδυνη? Ήδη 450 περίπου είναι νοσούν. Φυσικά και νοσούν. Φυσικά νοσούν. Σήμερα διάβαζα ότι σε ένα νομό της Πελοποννήσου ήδη έχουμε ένα κρούσμα σε αστυνομική διεύθυνση και θα γίνουν ελέγχοι. Εμείς σαν Ένωση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών προβλέψεων, αλλά θα έχουμε και εμείς κρούσμα. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι εμείς στην αργολία δεν μπορεί να αποκλειστούμε από αυτό το πράγμα, ούτε έχουμε ανοσία. Εμείς σαν Ένωση, από την αρχή και πριν ακόμα μοιράσει η υπηρεσία γάντια και μάσκες, φροντίσαμε και εφοδιάσαμε όλο το προσωπικό με αντισηπτικά υγρά και γάντια. Κάναμε ένα τεστ πριν την προηγούμενη καραντίνα και από αύριο αρχίζουμε τα επαναληπτικά τεστ, προληπτικά φυσικά, δεν έχουμε κρούσματα, δόξα τω Θεώ, στις υπηρεσίες του Άργους αύριο το πρωί, Τρίτη, και την Πέμπτη στις υπηρεσίες του Ναυπλίου. Ένα πρόγραμμα που μας το καθόρισε ο ΔΥ, γιατί κάναμε αίτημα στον πρόεδρο του ΔΥ, τον κύριο Αρκομανέα, και μας ειδοποίησαν από την Κόμη Άργους, ότι Αργολίτας, ότι έχουν διάθεση αύριο και την Πέμπτη. Εμείς ζητήσαμε για όλες τις υπηρεσίες, γιατί έχουμε και το ΑΛΦΑΤΑΦ Επιδαύριο και το ΑΛΦΑΤΑΦ Ιωνίδας, οι οποίοι και εκεί οι συνάδελφοι υπηρετούν και έχουν θέματα. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, να προχωρήσουμε χωρίς κρούσμα. Έχουμε 40 τεστ για αύριο εδώ στην Αργολίδα, στο Άργος, και 40 στο Ναύπλιο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε επαναληπτικά τεστ, τόσο ώστε να καλυφθούμε εμείς, να προστατευτούμε εμείς και στην περίπτωση που υπάρχει ένα θετικό κρούσμα να απομονωθεί, τόσο ώστε ούτε να μεταφερθεί σε συναδέλφους, ούτε στις οικογένειές μας. Γιατί έχουμε και εμείς σπίτια, έχουμε και εμείς
ευπαθείς. Έχουμε γερούς παιδιά τα οποία πρέπει να τους προστατεύσουμε και γι' αυτό. Όλοι οι αστυνομικοί μας στον δρόμο. Φυλάμε τις περιουσίες, οι υπηρεσίες ασφαλείας φυλάνε τις περιουσίες και οι υπηρεσίες τάξης και τροχέας ελέγχουν την εφαρμογή των μέτρων. Έχουμε παραβάτες, δηλαδή αναλόγως την ημέρα και τις ώρες, κυμαίνονται από 10 μέχρι, από 5 μέχρι 20, αναλόγως τις ημέρες. Το θέμα είναι και έχουμε πρόβλημα, θα πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και με τα συνεργεία, με τους αλλοδαπούς. Οι οποίοι αυτοί πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να και σαν άνθρωποι να προστατευτούν, έτσι. Δεν είναι άνθρωποι του κατώτερου Θεού, αλλά πρέπει και αυτοί, αναλόγως τη μόρφωσή τους, που πολλοί δεν έχουν και την ενημέρωσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει και αυτοί να χρησιμοποιούν τη μάσκα τους, να μην κυκλοφορούν άσκοπα. Προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε να μην κυκλοφορούν, να βρίσκονται στο σπίτι τους και να πηγαίνουν μόνο στην εργασία τους. Είναι κατανοητό. Εάν κρίνουμε ότι στην περιοχή μας αυτή την περίοδο με τη συγκομιδία των σπεριδοειδών θα μαζεύονται πολλοί εργάτες, εν τούτης δεν βλέπεις. Βλέπεις 2-3 στον δρόμο που κυκλοφορούν και από τους 2-3 ο ένας να μην έχει μάσκα.